θα συνομιλήσουμε ευθύς αμέσως τηλεφωνικά με τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα. Καλησπέρα κύριε Βουλευτά. Καλησπέρα σας. Θέλω να ξεκινήσουμε. Φαντάζομαι ίσως ακούσατε λίγο τον κύριο Γρανίτσα. Κάνετε και ερώτηση παρέμβαση για την Πανελλήνια Έκθεση που ξαναμπαίνει πάλι σε περίεργη δίνη. Κύριε Σταϊκούρα, θέλω ένα σχόλιο σας. Ναι, κοιτάξτε, εγώ δεν θα μπω επί της ουσίας του ζητήματος. Αυτά που είπε ο κύριος Γρανίτσας ή ότι έχει υποστηρίξει η απελθούσα διοίκηση της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας. Εγώ έθεσα ένα ερώτημα όμως σήμερα προς τον κύριο Υπουργό με βάση το γραπτό κείμενο που κυκλοφόρησε επί της απόφασης που πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας. Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ότι είμαι από αυτούς που υποστηρίζω ότι και στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, όπως και στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας που έκανα χθες μια αντίστοιχη ερώτηση χθες, τα προβλήματα δεν δημιουργήθηκαν μόνο πρόσφατα, υπήρχαν και για το παρελθόν. Σωστά. Δεν παρουσιάζω μια ωραία εικόνα για το παρελθόν και ξαφνικά δημιουργήθηκαν όλα σήμερα. Υπήρχαν όμως πολλά προβλήματα τα οποία διωγγώθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και αυτό που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση στο πρακτικό της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Έκθεσης, όχι σε προσωπική άποψη κάποιου προσώπου, αλλά στο πρακτικό που το προσυπογράφουν όλα τα μέλη της διοίκησης, είτε προέρχονται από την κυβερνητική πλευρά, είτε προέρχονται από την τοπική αυτοδιοίκηση και τους τοπικούς φορείς, είναι ότι έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη, αυτό γράφει μέσα, το πρακτικό, η εμπιστοσύνη της διοίκησης προς το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Οπότε, αυτό που εγώ έγινε. Άρα, την ευθύνη πρέπει να αναλάβει, κύριε Σταϊκούρα, το Υπουργείο, το αρμόδιο Υπουργείο, αυτό λέτε. Αυτό με τα δεδομένα τα οποία είχα χθες. Ναι. Αυτό με τα δεδομένα που είχα χθες ενισχύεται πλέον από επιστολή που ήλθε στην κατοχή μου πριν από λίγες ώρες, που είναι επιστολή της διοίκησης, προηγούμενης διοίκησης Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας προς τον κύριο Υπουργό με κοινοποίηση στους βουλευτές. Εδώ έρχεται συνεπώς και συμπληρώνεται ο προβληματισμός μου, διότι επικαλείται η διοίκηση και πρόσφατα περιστατικά. Επικαλείται, για παράδειγμα, συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου, στο οποίο παρά τις επισημάνσεις της διοίκησης έκθεσης και επανειλημμένες οχλήσεις, όπως λέει το κείμενο, δεν λάβαμε ανταπόκριση στα αιτήματά μας. Άρα δεν είναι μόνο θέμα συνάντησης και επικοινωνίας με τον Υπουργό ή επιστολής που πήγε σε Υπουργό, είναι ότι έχουμε συνέχεια οχλήσεων της διοίκησης για προβλήματα τα οποία βρήκανε μακροχρόνια, αλλά και βραχυπρόθεσμα που δημιουργήθηκαν για το τελευταίο χρονικό διάστημα. Όπως είναι, για παράδειγμα, η οικονομική ενίσχυση. Και προσθέτω κάτι ακόμα. Παρακαλώ. Για μένα υπάρχει και άλλο ένα ζήτημα. Ποιο είναι αυτό? Κατά τα εγγένεια της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, που ήσασταν παρόντες, παρατήρησα ότι αρκετές από τις τοποθετήσεις αυτών που έκαναν ομιλίες στην έκθεση εξήραν διάταξη νόμου του 2014, με την οποία τροποποιεί το ιδρυτικό νόμο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας και διευρύνονται οι δραστηριότητες και οι δυνατότητες της έκθεσης. Δηλαδή, με βάση τον καινούριο νόμο που ψηφίστηκε το 2014, έχει παρέλθει 1,5 έτος, η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας μπορεί μεταξύ άλλων να διαχειρίζεται και να λειτουργεί μόνιμο εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο, να προβαίνει σε εξυγχρονισμό και επέκταση όλων των υποδομών της, να διοργανώνει εκθέσεις, σεμινάρια, συνέδρια και συναντήσεις με θέματα οικονομικού, τεχνολογικού, ερευνητικού. Είχαν γίνει επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, το ρωτώ ευθέως, κύριε Σταϊκούρα. Μα το είπα, τι περισσότερο να σου πω, το 2014 σας είπα. Ναι, μάλιστα. Άκουσα στα εγγένεια της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, πριν από 1 μήνα ακριβώς, τον Δήμαρχο, τον Αντιπεριφερειάρχη και φορείς να εξάρουν αυτή τη διάταξη του νόμου, με την έννοια ότι διευρύνει τις δυνατότητες να προχωρήσει η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας μπροστά. Τώρα βλέπουμε ότι οπισθοχωρεί αυτός ο σχεδιασμός. Εάν υπήρχε σχεδιασμός, δεν αφήνω υπονοούμενο για την παρούσα διοίκηση, γιατί ανέλαβε πολύ πρόσφατα και είχε το δύσκολο έργο να φέρει σε πέρας της διοργάνωσης 500 Έκθεση Λαμίας. Μάλιστα, κατανοείται. Αλλά επί 18 μήνες υπάρχει μια διάταξη νόμου. Μια διάταξη νόμου που ήταν πάγιο αίτημα και της τοπικής κοινωνίας και των φορέων για να ενισχυθεί ο ρόλος της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, και μετά από 1,5 χρόνο δεν είδαμε καμία κίνηση από πλευράς της κυβέρνησης επί αυτής της διάταξης, που όλο τυχαίως πριν από 1 μήνα όλοι μίλησαν κολακευτικά για αυτήν. Μάλιστα. Εσείς παρακολουθείτε το θέμα και το φέρατε στη Βουλή, κύριε Σταϊκούρα. Με τα χαρακτηριστικά όμως που σας είπα. Ακριβώς. Όχι με την έννοια έγινε λογιστικός έλεγχος, δεν έγινε λογιστικός έλεγχος. Όχι, όχι. Υπάρχει υπολογιστή, δεν υπάρχει υπολογιστή. Αντιληπτό. Με την έννοια ότι η διοίκηση υποστηρίζει ότι έχει κάνει επανειλημμένες οχλήσεις προς την κυβέρνηση. Χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση, άρα είναι ένα θέμα.
Ένα δεύτερο θέμα είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα, με την έννοια ότι αυτή η διοίκηση ισχυρίζεται ότι η απόφασή της είναι αμετάκλητη. Άρα θα ξαναμπούμε σε ένα γαϊτανάκι έβρεσης νέας διοίκησης, όταν έχουμε ζήσει πάρα πολύ καλά από αυτή την κυβέρνηση πόσους μήνες παίρνει η στελέχωση του οποιοδήποτε φορέα. Βλέπετε και το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Θα το σχολιάσουμε. Και ναι. Το τρίτο θέμα είναι πολύ σημαντικό, ότι έχει παραλυθεί 1,5 έτος. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει πράξει τίποτα για να ενισχύσει την Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας με βάση αυτό που θεσμοθετήθηκε στο παρελθόν. Στο ίδιο μήκρος κύματος και το νοσοκομείο, μιας και το αναφέρατε, θα σας ρώταγα 13η φορά επανέρχεστε, κύριε Σταϊκούρα, για το συγκεκριμένο θέμα. Έχετε πάρει απάντηση, απαντήσεις ή δεν έχετε πάρει καμία απάντηση από το αρμόδιο Υπουργείο? Πρώτα απ' όλα, κοιτάξτε, αυτό δεν έχει ξαναγίνει. 13 φορές έχει δηλώσει κόλλημα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για να προσέλθει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο να απαντήσει για 10 λεπτά σύνολο σε ερώτηση που έχω θέσει για το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Επικαλούμενη 13 φορές κόλλημα. Αδυνατό να πιστέψω πλέον ότι είναι κόλλημα. Είναι πλήρης, παντελής αδιαφορία της κυβέρνησης για τα τεκτενόμενα στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Αυτό αποδεικνύεται και καταδεικνύεται και από μια σειρά γεγονότων. Σας θυμίζω ότι για πάρα πολλούς μήνες το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας δεν είχε διοικητή και διοίκηση. Απέκτησε τουλάχιστον διοικητή. Περιμένουμε την διοίκηση. Για μεγάλο χρονικό διάστημα είχαν βγει επιπλέον πόροι εκτός κρατικού προϋπολογισμού, και εδώ έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία, πάνω από 600.000 ευρώ, με βάση τις προτεραιότητες που είχαν θέσει οι διευθυντές των κλινικών προς την διοίκηση του νοσοκομείου και εμένα προσωπικά το 2013 και 2014, ώστε να βοηθήσουμε με εξοπλισμό το νοσοκομείο, με βάση, όπως σας είπα, τις προτεραιότητες που θέσαν οι ίδιοι. Ναι. Από αυτό το ποσό έχει αξιοποιηθεί μόνο το 1 τρίτο μέχρι σήμερα. Και φοβάμαι μην τυχόν χαθούν τα υπόλοιπα λεφτά, που είναι λεπτά που βγήκαν για το νοσοκομείο Λαμίας, για μηχανήματα στο νοσοκομείο Λαμίας, όπως είναι ο αξονικός τομογράφος. Και επί μεγάλο χρονικό διάστημα δεν μπορούσε να προχωρήσει τη διαδικασία γιατί δεν υπήρχε διοίκηση, δεν υπήρχε διοικητικό συμβούλιο. Άρα δεν μπορούσε ο εκτελών χρέη διοικητή να αποφασίσει μόνος του προφανώς για συμβάσεις που περιμένουν. Τι εικάζετε λοιπόν, κύριε Σταϊκούρα, για όλο αυτό, για την κολλησιεργία όπως μου την αναφέρετε και την καθυστέρηση? Υπάρχει κάτι πιο ύποπτο? Όχι, είμαι σαφής. Πλήρης αδιαφορία. Και προσθέτω και όλο ένα στοιχείο. Πάλι το 2014 θεσμοθετήθηκε ένας νέος οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας. Με βάση αυτόν τον νέο οργανισμό προβλέπεται αύξηση του αριθμού των κλινών και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτά τα επικαλείται και σε γραπτές απαντήσεις που έχει δώσει κατά το παρελθόν η παρούσα ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Περιμένω επί αυτών να αναλυθούν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για να ενισχυθεί το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Επαναλαμβάνω, ναι, τα προβλήματα δεν δημιουργήθηκαν όλα το 2015-2016. Υπήρχαν και στο παρελθόν. Τουλάχιστον προσπαθήσαμε όσο μπορούσαμε να βοηθήσουμε το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας κατά το παρελθόν. Με τον καινούργιο οργανισμό, με επιπλέον κονδύλια, όσο μπορούσαμε με τις τότε διοικήσεις να βοηθήσουμε. Αυτή τη στιγμή, αυτό που γίνεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας δεν έχει ξαναγίνει, νομίζω, και σε κανένα άλλο νοσοκομείο της χώρας. Απουσία διοίκησης, απουσία ενδιαφέροντος από την πολιτική ηγεσία της χώρας. Μάλιστα. Θέλω πριν σας αποδεσμεύσω και ένα γενικότερο πολιτικό σχόλιο. Υπήρξε και συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Σταϊκούρα, για πολλά θέματα, για την οικονομία, για τον εκλογικό νόμο, αλλά κυριότερα αντιλαμβάνουμε σε εκλογική ετοιμότητα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ξαναζήτησε ο πρόεδρός σας εκλογές για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει πλέον και μόλις θίξαμε δύο ζητήματα τοπικού ενδιαφέροντος, την Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας και το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, θα μπορούσα να σας προσθέσω, επειδή το κανάλι σας ήταν παρόν την προηγούμενη εβδομάδα, την Λάρκο. Άρα έχουμε τρία περιστατικά στο νομό που αποδεικνύουν την πλήρη αδιαφορία και ανικανότητα της κυβέρνησης να λύσει ουσιώδη θέματα που αφορούν τον πολίτη. Αυτά που ζούμε σε τοπικό επίπεδο, ναι, αν τα διευρύνουμε στη χώρα, έχουν τεράστιο κόστος για την ελληνική κοινωνία. Σας θυμίζω ότι με βάση πλέον όχι μόνο τις εκτιμήσεις αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά και του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, μόλις προχθές, ναι, αλλά και του επικεφαλής του Μηχανισμού Στήριξης της χώρας, του ESM, του κ. Ρέγκλινγκ, ναι, φαίνεται ότι το κόστος της διαπραγμάτευσης ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ ήταν πολύ μεγάλο για τη χώρα. Υπερβαίνει τα 86 δισεκατομμύρια ευρώ και αυτό μην ταυτιστεί με το δάνειο, είναι το κόστος το υπαρκτό της διαπραγμάτευσης. Σε αυτό το υπαρκτό κόστος διαπραγμάτευσης έρχεται να προσθεθεί
το κόστος της καθυστέρησης ολοκλήρωσης πρώτης αξιολόγησης επί 7 μήνες. Ναι. Γιατί αυτό φόρτωσε νέα μέτρα στην ελληνική κοινωνία, νέους φόρους, νέες περικοπές συντάξεις, πρόσθετες ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα. Έχει στερεύσει εντελώς η αγορά. Έστε. Άρα, με αυτά τα χαρακτηριστικά, ναι, και όχι μόνο στο πεδίο της οικονομίας, αλλά και της υγείας, της παιδείας, της δημόσιας ασφάλισης, προσθέτοντας και τα πονηρά τερτύπια της κυβέρνησης ό,τι αφορά τον εκλογικό νόμο, μία πρόταση η οποία δυσκολεύει την κυβερνησιμότητα της χώρας, δημιουργεί προβλήματα στη χώρα. Ναι. Με την απλή αναλογική. Έτσι όπως την εννοεί την απλή αναλογική κυβέρνηση, ναι, καταδεικνύουν γιατί η Νέα Δημοκρατία και ο πρόεδρός της επανέρχονται στο ίδιο αίτημα. Άρα, για να κλείσω, είστε αυτό που είχατε πει και πριν από καιρό εδώ στο ΕΝΑ Κεντρικής Ελλάδος, ότι το κόστος παραμονής του ΣΥΡΙΖΑ είναι μεγαλύτερο από το κόστος του να γίνουν εκλογές, κύριε Σταϊκούρα, σωστά? Αυτό το κόστος διατηρείται και διευρύνεται. Αυτό αποδεικνύει και καταδεικνύει ο συνδυασμός των ποιοτικών και των ποσοτικών χαρακτηριστικών της ελληνικής οικονομίας. Και φυσικά, αυτό πλέον αποτυπώνεται στην τσέπη του κάθε πολίτη, ναι, κάθε μήνα, όταν έρχονται και προστίθονται οι φορολογικές υποχρεώσεις που πρόσφατα διευρύνθηκαν από τους νόμους που ψήφισε αυτή η κυβέρνηση. Yes. Ενδεικτικά να σας πω και μόνο, ναι, ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το δημόσιο χρωστάει στους ιδιώτες 7 δις, 80% πάνω από τις αρχές του 2015, και οι ιδιώτες χρωστούν στο δημόσιο 88 δις, εκ των οποίων περίπου 20 δις δημιουργήθηκαν στους τελευταίους 15 μήνες. 5 δις φέτος. Και ακόμα να σκεφτείτε ότι οι πολίτες δεν έχουν πληρώσει το φόρο εισοδήματος, ούτε τον ένφια, που εκεί συνήθως αρχίζουν οι μεγαλύτερες δυσκολίες στην αποπλήρωση των υποχρεώσεων. Ναι. Κύριε Σταϊκούρα, σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας και τον χρόνο σας. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Καλώς βράδυ, να είστε καλά.